Επιπόδωσε η πολιτική προστασία για την αλλαγή στο σκηνικό του καιρού από τα δυτικά, με κυρίαρχο στοιχείο τις βροχές, τις ισχυρές καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους. Μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως απαραίτητες εστάλησε όσους βρίσκονται στη Θεσσαλία, μια περιοχή ιδιαιτέρως επιβαρημένη από τις πλημμύρες του Ντάνιελ τον περασμένο Σεπτέμβριο, καθώς και σε τρεις ακόμη περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Επενδύουμε και στοχεύουμε στην πρόληψη, αφού πλέον η μάχη είναι εκεί περισσότερο από ό,τι στην αντιμετώπιση. Τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας, που μετέβει στη Θεσσαλία, όπου νωρίτερα συνεδρίασε το περιφερειακό συντονιστικό όργανο. Λοιπόν, θα μας ενημερώσει σχετικά η Μάνια Γκουσιάρη από τη Λάρισα, ενώ βλέπουμε και την Ελένη Ραυτοπούλου στον Βόλο, μαζί μας και ο Σταύρος Πανούσης από την Κατερίνη. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Και να αρχίσουμε από εσένα, Μάνια, να μας πεις ποια είναι τώρα η εικόνα, διότι σε κάθε περίπτωση τα μηχανήματα είναι σε ετοιμότητα να παρέμβουν αν αυτό χρειαστεί. Τα μηχανήματα αλλά και οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι αστυνομικές δυνάμεις. Κάθε διαθέσιμο μέσο έχει διασπαρεί με τέτοιο τρόπο ώστε αν χρειαστεί να επέμβει να βρίσκεται κοντά και σε αποτελεσματικό χρόνο να παρέμβει αποτελεσματικά. Αυτή είναι η απόφαση που ελήφθησε στη σύσκεψη την τελευταία και με τον Υπουργό τον κύριο Κικίλια αλλά και στις προηγούμενες ώρες και με τους δημάρχους, με τους αντιπεριφερειάρχες και με όλους τους εμπλεκόμενους, ακριβώς να βρίσκονται κοντά στα 20-30 πιο επίφοβα σημεία που θα χτυπήσουν τα καιρικά φαινόμενα για να υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση. Ωστόσο, ναι, από τις 4 το μεσημέρι, όπως είπες και εσύ, δεχθήκαμε στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές που ανέφερες μήνυμα 112, εξαιρετικά επίγουσα ανακοίνωση, καθώς σύμφωνα και με τις προβλέψεις τις τελευταίες, όπως έχουμε ενημερωθεί, αναμένεται να έχουμε θυελλώδεις ανέμους και έντονες πολύ καταιγίδες, ισχυρές. Ναι. Αργότερα μέσα στη νύχτα, από τις 12 μέχρι τις 6, λένε τα νεότερα δεδομένα, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα πουθενά, αλλά βρίσκονται όλοι επιποδώς, προκειμένου να μην υπάρξουν ή, εν πάση περιπτώσει, αν υπάρξουν, να αντιμετωπιστούν όσο πιο καλά και πιο γρήγορα γίνεται. Ακριβώς. Και οι μετεωρολόγοι στέκονται εμφατικά στη Θεσσαλία και ειδικότερα λοιπόν στη Λάρισα και τη Μαγνησία, όπου εκτιμούν ότι σε λιγότερο από 20 ώρες αναμένεται να πέσει μεγάλη ποσότητα νερού, όπως προείπες και εσύ, Μάνια. Τώρα, Ελένη Ραυτοπούλου, βρίσκεσαι στο Πήλιο, θα μας μεταφέρεις τη δική σου εικόνα, πώς είναι εκεί τα πράγματα. Ακριβώς από τις 6 περίπου το απόγευμα άρχισε να βρέχει γενικευμένα σε όλη τη Μαγνησία, Χερσαία και Νησιωτική σχεδόν σταθερά, αλλά όχι με την ίδια ένταση. Η βροχή με ένταση ξεκίνησε γύρω στις 6.30 στο νότιο Πήλιο και συγκεκριμένα εδώ που βρίσκομαι στην περιοχή των Μηλαιών. Ο δρόμος εδώ πίσω μου είχε μετατραπεί σε ποτάμι, ωστόσο στην συνέχεια η βροχή μειώθηκε. Και η κατάσταση είναι αυτή που βλέπετε τώρα. Επίσης, αρκετά έντονη βροχόπτωση έχουμε στο Ανατολικό Πήλιο και μέσα στο Βόλο βρέχει και στις γύρω περιοχές του Βόλου. Αλλά όπως είπαμε, δεν είναι ακόμη μια βροχή ικανή να δημιουργήσει προβλήματα και ελπίζουμε έτσι να παραμείνει. Προς τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι θα υπάρχει ακόμη πιο έντονο κύμα κακοκαιρίας από αυτό που έχει ενσκύψει μέχρι τώρα στις Ποράδες και κυρίως στη Σκιάθο και στην Σκόπελο. Έχουν ληφθεί βέβαια όλα τα μέτρα. 50 μηχανήματα της περιφέρειας Θεσσαλίας βρίσκονται διασπαρμένα στη Χερσαία Μαγνησία και άλλα 12 στις Βόρειες Ποράδες. Με απόφαση του κυρίου Κουρέτα, του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τα εισπερινά σχολεία δεν λειτουργήσαν σήμερα το απόγευμα για πανενδεχόμενο. Ναι. Και βέβαια όλοι οι δήμοι του νομού έχουν συνεδριάσει τα τμήματα πολιτικής προστασίας και έχουν επικαιροποιήσει τα σχέδια επέμβασης αν και όποτε και όπου χρειαστεί. Και εμείς βεβαίως να ευχηθούμε να εξελιχθούν όλα ομαλά. Πάμε και στον Σταύρο Πανούση, διότι η Πιερία είναι μια περιοχή που αναμένεται τουλάχιστον να βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Βρίσκεσαι στην παραλία, Κατερίνη Σταύρο. Ακριβώς, Ρούλα. Από τις 6 άρχισε να βρέχει και εδώ. Σταδιακά όμως και μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η βροχή, τουλάχιστον στο σημείο που βρισκόμαστε, έχει μετατραπεί σε ψυχάλα. Σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Πιερίας δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, τουλάχιστον που να έχει έρθει στην όρθιο μας αυτή τη στιγμή. Είναι σε πλήρη ετοιμότητα τόσο ο μηχανισμός των Δήμων όσο και ο μηχανισμός της περιφέρειας. Και το επίκεντρο υποτίθεται της κακοκαιρίας θα είναι το νότιο η νότια Πιερία, ναι, δηλαδή ο Δήμος Δίου, με αποτέλεσμα εκεί να υπάρχει μια ιδιαίτερη επιφυλακή,
Όσον αφορά την φύλαξη συγκεκριμένων Ιρλανδικών διαβάσεων από γνωστά σημεία που δίνουν πρόβλημα, είχαν δώσει στο παρελθόν, όπως επίσης και κάποιους ορεινούς δρόμους. Κατά τα λοιπά, όπως είπα και πριν, μέχρι στιγμής ουδέν πρόβλημα και όλοι είναι σε επιφυλακή, αναμένοντας βέβαια επιδείνωση σύμφωνα με τις προγνώσεις γύρω στα μεσάνυχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες. Λοιπόν, εκεί θα είναι μάλλον το πιο δύσκολο κομμάτι, ξημερώνοντας λοιπόν τις πρώτες πρωινές ώρες προς το Σάββατο. Να ευχαριστήσουμε θερμά και τους τρεις συναδέλφους για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Κακοκαιρία Express λοιπόν, με έντονα ωστόσο φαινόμενα, να δούμε πού αναμένονται, πού θα υπάρξει ένταση, τι ποσότητες νερού θα δούμε να πέφτουν και πότε βεβαίως θα έρθει η εξασθένηση. Και απαντήσεις θα μας δώσει αμέσως η μετεωρολόγος μας, η Νικολέτα Διακοπούλου, που είναι εδώ μαζί μας. Τι περιμένουμε λοιπόν, Νικολέτα? Θα τα πούμε πραγματικά όλα. Κοιτούσα τώρα την εικόνα του δορυφόρου. Ήδη έχουμε αρκετές βροχές και ισχυρές καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας μας. Όμως, πραγματικά το κρίσιμο το δεκάωρο είναι το αμέσως επόμενο. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτήν την ώρα που μιλάμε, μέχρι και αύριο το πρωί, γιατί θα έχουμε τότε τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα, τα πιο έντονα. Έλα να δούμε μία-μία τις περιοχές. Αυτό νομίζω έχει αξία. Βεβαίως. Λοιπόν, προσοχή, τι να πω, στην πολύπαθη Θεσσαλία. Δυστυχώς, εκεί θα έχουμε πολύ νερό, κυρίως το κομμάτι Λάρισας και Μαγνησίας. Κοιτούσα τώρα τα στοιχεία, έχει πέσει πολύ νερό ήδη και στην Καρδίτσα εκεί. Προσοχή. Επίσης, προσοχή τις επόμενες ώρες και στις Σποράδες. Γιατί και πολύ νερό, βλέπεις και στον χάρτη μας, και θυελώδης άνεμη εκεί. Τοπικά 8, ακόμα και 9 μποφόρ, πολύ δυσμενείς εκεί οι καιρικές συνθήκες. Προσοχή και στη Μακεδονία μας, κυρίως σε Πιερία, το είδαμε και στο ρεπορτάζ. Ναι. Και στη Χαλκιδική. Βεβαίως στο βόρειο και το ανατολικό Αιγαίο, ιδιαίτερα σε Χίο, Μυτιλίνη. Mm-hmm. Και βλέπεις, έχω βάλει και τη Βόρεια Εύβοια, και αυτή ευάλωτη περιοχή. Πολύ παθή περιοχή. Και με πυρκαγιές ακριβώς. Και εκεί θα έχουμε έντονα φαινόμενα, κυρίως αύριο τις πρωινές ώρες. Τώρα, κάτι ρώτησε στην αρχή, πόσο θα βρέξει. Με ακρίβεια δεν μπορεί να σου πει κανείς. Ακούμε πολλά για τα ύψη βροχής που αναμένονται και βεβαίως τρομάζει και μόνο η σκέψη ότι θα μιλάμε σίγουρα για πολύ μεγάλες ποσότητες νερού. Η αλήθεια είναι ότι η φύση έχει τον τελευταίο λόγο, όμως έχουμε τα προγνωστικά μοντέλα που δίνουν κάποια στοιχεία. Ναι. Τι δίνουν λοιπόν? Εκτιμήσεις για περίπου 60 με 80 τόνους νερού αναστρέμα στις πιο κόκκινες επικίνδυνες περιοχές. Ήδη στην Καρδίτσα έχουν πέσει 60 τόνων νερού αναστρέμα, να το πούμε, και αυτό είδα τώρα τα στοιχεία. Στο Πύλο μπορεί να έχουμε και λίγο παραπάνω, γύρω στους 100. Είναι σε κάθε περίπτωση αυτές τιμές που μπορούν να φέρουν κάποια τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα και υπερχειλήσεις χυμάρων. Γι' αυτό θέλει προσοχή και στις μετακινήσεις όλες αυτές τις επόμενες ώρες. Και ουσιαστικά από αύριο το μεσημέρι και μετά από κλιμάκωση παντού, εξασθενούν τα φαινόμενα, πέφτουν και οι άνεμοι. Για ένα Σαββατοκύριακο πια χωρίς προβλήματα. Από το μεσημέρι του Σαββάτου το ξαναλέω. Λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν τις επόμενες κυρίως 12 ώρες, όπως μας τις περιέγραψες. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Νικολέτα.